Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Greek Stories εδώ στο Hellenic TV, η πρώτη εκπομπή για το 2021, και νομίζω η πρώτη εκπομπή πρέπει να αρχίσει με κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι ο σωστός άνθρωπος να μας κάνει ποδαρικό, ο Χρήστος Αμεσαρετζίδης. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά σε σένα και στους τηλεθεατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας κάνεις ποδαρικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές. Ο Χρήστος είναι ταξίαρχος εν αποστρατεία του νομικού σώματος των ενόπλων δυνάμεων. Έχει ιδρύσει το GR Army, το οποίο GR Army τι είναι? Ουσιαστικά είναι ένα γραφείο παροχής υπηρεσιών με σκοπό όλος ο κόσμος ο οποίος έχει θέματα με τα στρατολογικά να μπορέσει να τα λύσει, σωστά? Ακριβώς. Και με παγκόσμια βέβαια εμβέλεια για τους Έλληνες που βρίσκονται οπουδήποτε στον κόσμο και εμπροκειμένως στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε ουσιαστικά δίνεις υποστήριξη, πληροφορίες, βοηθάς τον κόσμο σχετικά με το να μπει στο στρατό ή να πάρει αναβολή. Τι είναι όλα αυτά που... Καταρχήν πες μας λίγο τι είναι το GR Army, έτσι, με πιο πολύ λεπτομέρεια. Το GR Army, Αυγουστίνε, είναι η υλοποίηση μιας ιδέας που είχα ως αξιωματικός στρατολόγος Αμερικής και Καναδά, όταν υπηρετούσα το 2008 έως το 2011 στη Νέα Υόρκη, στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος, στο Μαγάτεν. Και επειδή έζησα από κοντά τα προβλήματα της ελληνικής ομογένειας και εν γέννη τα προβλήματα των Ελλήνων ανά τον κόσμο, οι οποίοι είχαν πολύ μεγάλη δυσκολία στο να μετακινηθούν προς τις προξενικές αρχές, είχαν προβλήματα επικοινωνίας γενικά με τις κρατικές υπηρεσίες, κατανόησης των πληροφοριών, γιατί κατά κανόνα παρέχονται προφορικά. Υπήρχαν προβλήματα λόγω αργιών, γιατί είχαμε και επίγοντα περιστατικά ή λόγω Σαββατοκύριακου.